τα τελευταία επιχειρηματικά νέα από τη Βόρεια Ελλάδα. Βάσο, καλημέρα από την Αθήνα. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Καλημέρα, Ηλιόλουστη, από τη Θεσσαλονίκη. Και πάμε σε δύο καλές επιχειρηματικές ειδήσεις. Ναι. Η μία αφορά το ιστορικό μπραντ της Αγνώ, που όπως έχουμε ξαναπεί, προϊόντα Αγνώ ξανακυκλοφόρησαν από την Ελληνικά Γαλακτοκομεία, βέβαια, που έχει εξαγοράσει το σήμα και την παλιά Αγνώ. Ναι, ναι. Από τον Νοέμβριο. Παρουσιάστηκε λοιπόν χθες το βραδάκι το όλο εγχείρημα και τα σχέδια του ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία για την Αγνώ. Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά της Βόρειας Ελλάδας, όπως τόνισε το μέλος του ΔΣ και εμπορικός διευθυντής της εταιρείας, ο κ. Στέλιος Σαράντης, είναι πολύ θετικά. Εντός των επόμενων μηνών του 2024, εντός του πρώτου εξαμήνου, θα επιχειρηθεί είσοδος των προϊόντων Αγνώ και σε άλλες αλυσίδες, σούπερ μάρκετ και σε μικρά σημεία πόλης που μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατό να μπουν. Με προοπτική, εφόσον ευοδοθεί αυτό το εγχείρημα και να συνεχίσει να είναι τόσο θετική η ανταπόκριση του κόσμου, να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για αξιοποίηση του εργοστασίου και των εγκαταστάσεων της Αγνώ στον Λαγκαδά. Ναι. Είναι μεγάλο το πλάνο λοιπόν. Επίσης υπάρχουν άμεσα πλάνα για επέκταση των προϊόντων πλέον πανελλαδικά, γιατί αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν μόνο στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα σε 10 νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Πάντως, εμένα οι μνήμες μου από το Αγνώ είναι τη δεκαετία του 70 που γεννήθηκα το 1970, ακριβώς, όπου ήταν το φοβερό παγωτό σοκολάτα, ναι, που είχε η Αγνώ, δηλαδή το κάτι άλλο. Ακριβώς. Η μπράντα δηλαδή, τόνισε, πραγματικά έτρωγα Αγνώ μόνο σοκολάτα ξυλάκι τότε, δεν είχε τις επικαλύψεις που έχουν, ναι, σήμερα τα παιδιά και... Ναι, και θυμάμαι, ναι, από τότε, δηλαδή, αυτή τη γεύση τότε της παιδικής μου ηλικίας. Και είσαι ακριβώς to the point, Ανέστη μου, γιατί και ο κύριος Σαράντης αυτό τόνισε, επισήμανε ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο διαθέτει τον εξοπλισμό για την παραγωγή παγωτού. Α, μάλιστα. Είναι λοιπόν στα μακροπρόθεσμα, ωραία, σχέδια. Θα το ξαναδοκιμάσουμε, πάλι να θυμηθούμε την παιδική μας ηλικία. Αυτό, ναι, βέβαια, για να γίνει αυτό βέβαια θα απαιτηθεί μεγάλη επένδυση. Ήδη για να παραχθούν τα 21 προϊόντα Αγνώ στα εργοστάσια της Ελληνικά Γαλακτοκομείου που παράγουν αυτή τη στιγμή, απαιτήθηκαν επενδύσεις περίπου 8 εκατομμυρίων. Αν γίνει εδώ πέρα το project στο εργοστάσιο, εδώ πέρα μπορεί να είναι και τριψήφιο το νούμερο της επένδυσης. Μπράβο. Για αριθμούς λοιπόν, εργαζομένων, ένα άλλο προϊόν για θέση εργασίας. Όχι ακόμα, γιατί έτσι αυτή τη στιγμή παράγονται στα εργοστάσια του ομίλου. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Βέτας στη χθεσινή συνέντευξη τύπου από το ΙΟΒΕ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 25 και το 24 είπε ότι θέλουμε εργοστάσια στην Ελλάδα, δηλαδή καλές συνυπηρεσίες, αλλά θες εργοστάσια στα τρόφιμα, στον χώρο της εξόρυξης, στον χώρο της ενέργειας, πας και χώρα από εργοστάσια και από θέσεις εργασίας. Εκείνο είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ναι. Ακριβώς, και με την κλιματική αλλαγή είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, ναι, είδαμε πέρυσι τι καταστροφές υπήρξαν. Να μην γινόμαστε μάτις κακών ειδήσεων, αλλά ζορίζει το πράγμα την κλιματική αλλαγή. Άμα δεν έχεις παραγωγή, πώς θα επιβιώσεις. Σωστά. Ένα άλλο προϊόν πολύ χαρακτηριστικό, εγώ θα σου πω στη Θεσσαλονικιά, γιατί παιδιά με Αγνώ μεγαλώσαμε. Αγνώ και με βγάλει ήταν ανέκαθεν δυνατές, αλλά η Αγνώ ήταν στο φόρτε της, ήταν πιο δυνατή. Ένα προϊόν στο οποίο έγινε και αναφορά ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό κασέρι που έβγαζε η Αγνώ με το όνομα Βικτόρια, το οποίο ενώ θα ήθελαν τώρα η Ελληνικά Γαλακτοκομεία να ξαναπαραχθεί, δυστυχώς δεν βρέθηκε η συνταγή του. Ήταν ένα πραγματικά μοναδικό κασέρι, η τριφτή τη γεύση δεν την ξαναβρήκαμε πουθενά αλλού. Έτσι. Αυτά τα νέα, ωραία, λοιπόν, και πάμε να μας πεις τώρα για το λιτόχωρο. Το και φοβερό πάμε για ένα θεματάκι λατρευτό λιτόχωρο που λες εσύ, ναι. Ακριβώς, η πλάκα λιτόχωρου, πανέμορφη. Λοιπόν, ένα θέμα αποκλειστικό της ναυτοπορικής. Έχουμε λοιπόν στα Σκαριά μία πεντάστερη επένδυση στην πλάκα λιτοχώρου. Είναι μία επένδυση ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, με το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων να προέρχεται από την Ελβετία. Συγκεκριμένα είναι η οικογένεια Μπίντα, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπίντας, ο οποίος ζει εδώ και χρόνια στην Ελβετία και που είναι ο βασικός εταίρος, και ο κύριος Σωτήριος Μπίντας, αδέρφια νομίζω είναι. Ένα πεντάστερο λοιπόν, να τονίσουμε ότι η Πιερία έχει βέβαια πολύ ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές, αλλά δεν έχει πολλά πεντάστερα, έχει πάρα πολλά τετράστερα και μικρότερες κατηγορίες, οπότε είναι πολύ σημαντική η προσθήκη ενός ακόμη πεντάστερου ξενοδοχείου στην περιοχή της Πλάκας και γενικότερα στο παραλιακό μέτωπο της Πιερίας, που όπως όλοι ξέρουμε συγκεντρώνει κάθε χρόνο και πολλούς Έλληνες. Γιατί η Πιερία, κακά τα ψέματα, είναι ένας προορισμός που και από Αθήνα θα έρθει εύκολα οδικά και από Εύρο θα έρθει εύκολα οδικά. Δεν έχει αεροπορικά ή πολύ ακριβά οκτοπλοϊκά εισιτήρια. Έχει πολύ ωραίες παραλίες, έχει καλά ξενοδοχεία. Οπότε έρχεται ένα πεντάστερο να προσθεθεί
Θα προσθεθεί. Ο στόχος είναι να αρχίσει η κατασκευή μέχρι τα τέλη της φετινής χρονιάς. Υπάρχουν γνωστές καθυστερήσεις από τα προγράμματα, ξέρουμε τώρα, ναι. το ακούμε. Πάντως αυτός, πραγματικά με όποια επιχείρηση μιλάω το τελευταίο διάστημα που κάνει και θέλει να κάνει επενδύσεις, υπάρχει μόνο μιγκρίνια για τις μεγάλες καθυστερήσεις στα προγράμματα επιδοτήσεων. Μάλιστα. Καθυστερεί πολύ η ελληνική πολιτεία. Το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη επένδυση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, μάλιστα από τον πρώτο κύκλο ακόμη. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Αυτά τα νέα, λοιπόν, τα καλά του Βάσου, σε Διερία. ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Και τη Δευτέρα τα σπουδαία με και άλλες επιχειρηματικές ειδήσεις φρέσκες και λαχταριστές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση. Τα λέμε Καλημέρα, τη Δευτέρα. Καλή δουλειά σε όλους. Λοιπόν, όσους ξενοφώντας έκτος αιώνας, τα δυο του παιδιά τα έστειλε στη Βηρητό, ναυαγίσανε, πήγαν και έγιναν μοναχοί και αυτός με τη σύζυγό του έγιναν και αυτοί μοναχοί και διδάξανε το λόγο του Κυρίου. Είχε ήρεμο θάνατο, εννοείται και αυτός και τα παιδιά του και η γυναίκα του. Οπότε σήμερα γιορτάζει ο ξενοφών και η ξενοφωνία. Έτσι, όσοι λέγονται, μπορεί να τους πάρετε ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Προς το παρόν για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι 6 παρατέρω τα απευθεία από τη Αυτεμπορική, κάτω από τα γραφεία της Αυτεμπορικής στην Ακτή Κονδύλη, για το κλείσιμο των αγορών. Ακολουθεί η Μαρία Σμιλίδου με το In Business. Κυρίες και κύριοι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Με καλές θερμοκρασίες από την Κυριακή θα αρχίσει να πέφτει. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.